Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή σχολική χρονιά, τα έχουμε ξαναπεί. Έχοντας τα ζητήματα της παιδείας ανάμεσά τους και αυτά της σχολικής στέγης που μας πονάνε πολύ εδώ στο Εγάλεο, σταθερά στην προτεραιότητά μας, αναδείξαμε ως Λαϊκή Συσπήρωση και αυτή την τετραετία τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία μας, τους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δήμου μας. Σταθήκαμε δίπλα σε όλους τους αγώνες των μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών των σχολείων του Εγάλεο, των Συλλόγων Γονέων και Διδασκόντων, της Ένωσης, τόσο σε ό,τι αφορά τα πολύ σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές, όσο και σε άλλες πλευρές που αφορούν το περιεχόμενο της μόρφωσης που παίρνουν τα παιδιά μας. Είμαστε άλλωστε και εμείς γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, που βιώνουμε τα ίδια ζητήματα στις λαϊκές γειτονίες του Εγάλεου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης δώσαμε το παρόν από την πρώτη στιγμή στις πολύμορφες κινητοποιήσεις των γονιών των σεισμόπληκτων σχολείων, που εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια παραμένουν σεισμόπληκτα, με δεκάδες μαθητές να περιπλανιούνται σε διάφορες τάξεις ανά το Εγάλεο ή να στηβάζονται σε τάξεις κλουβιά σε διπλανά σχολεία. Αναδείξαμε το ζήτημα του στηβάγματος δεκάδων νηπίων στα διπλανά από τα σεισμόπληκτα νηπιαγωγεία, διεκδικώντας τις κατάλληλες συνθήκες και υποδομές για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Ήμασταν εκεί, συμμετέχοντας σε κινητοποίηση των γονιών του διπλανού σεισμόπληκτου 17ου Δημοτικού και όταν έπεσε το παράθυρο στο 5ο Δημοτικό, τραυματίζοντας τη μητέρα που πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο. Ήμασταν παρόντες από την πρώτη στιγμή στο μεγάλο αγώνα που έδωσαν οι γονείς του 9ου Δημοτικού ενάντια στην έξωση του σχολείου τους από το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν. Σταθερά και αταλάντευτα σταθήκαμε στο πλευρό τους, χωρίς ναι μεν αλλά, όταν άλλοι έλεγαν να δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε τι θα γίνει, ή δήλωναν ξεδιάτροπα σκεφτούμε και την πλευρά των ιδιοκτητών που θέλουν να αξιοποιήσουν την ιδιοκτησία τους. Στηρίξαμε τον αγώνα που έδωσαν κόντρα σε θεούς και δαίμονες και τους συμπαρασταθήκαμε σε όλες τις φάσεις, ενάντια σε όσους είχαν κυριολεκτικά αλλεργία στις διεκδικήσεις, ακόμα και όταν ορισμένοι τους συμβόλευαν να υποχωρήσουν γιατί δεν βγαίνει τίποτα ή να αναζητήσουν άλλες οδούς μέσω γνωριμιών και επαφών. Αναδείξαμε το θέμα της ανάγκης για άμεση επίταξη του κτηρίου του σχολείου με ερώτηση και των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Βουλή. Σταθερά ως Λαϊκή Συσπήρωση συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα του 9ου και του 14ου Δημοτικού, επιμένοντας την υπεράσπιση του δικαιώματος των παιδιών μας στη μόρφωση σε ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, στην ανάγκη για άμεση απαλωτρίωση του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν το 9ο Δημοτικό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης ήμασταν σταθερά παρόντες στους αγώνες των γονιών των ειδικών σχολείων του Δήμου μας και στις κινητοποιήσεις τους ενάντια στις απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων τους. Αναδείξαμε επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο το σοβαρό ζήτημα της ειδικής αγωγής, προκαλώντας και ειδικές συνεδριάσεις για τα προβλήματα των ειδικών σχολείων και συνολικά της ειδικής αγωγής. Σταθερά ασχοληθήκαμε με ερωτήσεις και τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, τόσο την πολύ κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, αλλά και μετά από αυτήν, αναδεικνύοντας την ανάγκη για προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας και του λοιπού βοηθητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία των σχολείων. Αναδείξαμε πλευρές που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο Δήμο μας, επισημένοντας ότι είναι ανάγκη των παιδιών να λειτουργούν τα ΚΔΑΠ αποκλειστικά δωρεάν με ευθύνη του κράτους, σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους, στελεχωμένα με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό. Σταθήκαμε απέναντι στη λογική της Δημοτικής Αρχής, συχνά και άλλων δυνάμεων που αντιμετωπίζουν δυστυχώς την παιδεία και τις ανάγκες των παιδιών μας ως κόστος. Αξίζει να αναφέρουμε χαρακτηριστικά την αδιαφορία της διοίκησης του Δήμου για την κατάσταση των σχολείων και τη φετινή χρονιά στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, που έγινε λίγες μόλις μέρες πριν την έναρξη των σχολείων. Δεδομένου ότι το αίτημά μας για έκτακτη ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τα ζητήματα της παιδείας και αυτών της σχολικής στέγης δεν έγινε δεκτό, ως Δημοτική Σύμβουλη της Λαϊκής Συσπήρωσης επιμέναμε να ενταχθεί το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη ως επίγον, δεδομένου ότι θα άνοιγαν τα σχολεία και αυτή θα ήταν και η τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πριν τις εκλογές. Η διοίκηση του Δήμου με περίσσια διαφορία αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε συζήτηση τώρα, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, όμως και στις επίμονες ερωτήσεις μας για το άνοιγμα των σχολείων, ούτε δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις, ούτε υπήρξε η παραμικρή δέσμευση για συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα. Και ενώ τα προβλήματα στα σχολεία παραμένουν άλυτα ακόμα και σήμερα, τώρα που έχει χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι, οι δηλώσεις του Δημάρχου ήταν ότι τα σχολεία είναι έτοιμα και θα λειτουργήσουν κανονικά. Αλήθεια, πού είναι ακριβώς έτοιμα τα σχολεία μας και θα λειτουργήσουν κανονικά?
γιατί εκατοντάδες μαθητές και μαθήτρες, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι όλου του ΕΓΑΛΕΟ, βλέπουμε σχολεία που παραμένουν για πέμπτη χρονιά φέτος σεισμόπληκτα, σχολικά κτίρια ρημαγμένα όπως αυτό του 9ου Δημοτικού, ανεπαρκείς και ακατάλληλες υποδομές όπως αυτές τα ειδικά σχολεία, συνολικά γερασμένα και υποσυντηρημένα σχολικά κτίρια. Προφανώς η Δημοτική Αρχή, όπως άλλωστε και η κυβέρνηση, θεωρεί κανονική λειτουργία το στίβαγμα ολόκληρων σχολείων σε κτίρια με τάξεις κλουβιά, την παγκόσμια πρωτοτυπία για λειτουργία δύο τάξεων σε μία αίθουσα ή την περιπλάνηση των μαθητών σε διάφορα σχολεία στο ΕΓΑΛΕΟ. Ακόμα και την απέτηση να χρησιμοποιηθούν αίθουσες στον πρώτο όροφο από παιδιά σε αμαξίδια στα ειδικά σχολεία. Δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ότι για εμάς τα ζητήματα της παιδείας, η ασφαλής και σύγχρονη σχολική στέγη είναι ζήτημα ζωής. Στεκόμαστε και θα στεκόμαστε στο πλευρό μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών, διεκδικώντας σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, διεκδικώντας ολόπλευρη, ενιαία, δημόσια και αποκλειστικά δωρεάν μόρφωση. Κόντρα στις πολιτικές που θεωρούν κόστος κάθε ανάγκη του λαού και των παιδιών του και καταλήγουν στο πάμε και όπου βγει, δυναμώνουμε τον αγώνα για σχολεία που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας, για όλα όσα αξίζουν και μπορούν να έχουν τα παιδιά μας τον 21ο αιώνα, με λαϊκή συσπήρωση δυνατή στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Ευχαριστώ.